ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, η οποία εξέτασε τον προπολογισμό του Ταμείου Δημοσίων Δανείων, η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου ανέφερε πως το υπόλοιπο των δανείων την 31η Δεκεμβρίου του 2011 ήταν ύψος 99 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 51 εκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Το κράτος θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για ίσπραξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δεν αποκλείται να κινηθεί νομικά εναντίον όσων δεν καταβάλουν τις οφειλές τους. Σύντομα θα προχωρήσουμε στην αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για να εισπράξουμε αυτά που οφείλουν οι πολίτες. Να σημειωθεί ότι το Ταμείο παραχωρούσε δάνεια σε πολίτες μέχρι και το 2006, οπότε σταμάτησε η πρακτική αυτή και τώρα το Ταμείο λειτουργεί με σκοπό την ίσπραξη των καθυστερημένων οφειλών. Στην Επιτροπή Οικονομικών κατατέθηκε και η πρόθεση της κυβέρνησης να αφαιρεθούν από τον νόμο περί δημοσίου βοηθήματος οι πολιτικοί πρόσφυγες που βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο, καθώς και να καταργηθούν συγκεκριμένα επιδόματα για τα οποία προέβησε δηλώσεις ο βουλευτής Γιώργος Περδίκης. Τερματίζεται το επίδομα δίαιτας και το επίδομα για τις πάντες ακράτες. Μόνο φέτος δόθηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ σε 4.660 δικαιούχους για να αγοράζουν μπάνες ακράτειας και 2 εκατομμύρια ευρώ σε επίδομα δίαιτας. Έντονες αντιδράσεις καταγράφηκαν εντωμεταξύ από μέλη της Επιτροπής Οικονομικών στη συζήτηση για την επιβολή νέων τελών στην εκχώρηση ακίνητης περιουσίας που προωθεί η κυβέρνηση. Τις θέσεις του χτιματολογίου κατέθεσε ο λειτουργός Κλεάνθης Κλεάνθους. Με τον ελόγω νόμο θα σταματήσει το παρακτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε εξαιτίας των γενών του νόμου, αφού με την ισχύουσα πρακτική το κράτος χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Οι αλλαγές αφορούν στο τέλος ύψους 200 ευρώ για κατάθεση της σύμβασης εκχώρησης εξασφάλισης του ακινήτου μέσω των τραπεζών, ενώ σε περίπτωση δεύτερης εκχώρησης της περιουσίας σε τρίτο πρόσωπο θα επιβάλλεται τέλος ύψους 0,5% επί του τιμήματος της πώλησης ή επί του ποσού για την εκχώρηση. Το ελάχιστο τέλος είναι 50 ευρώ και το μέγιστο 3.000 ευρώ. Την αντίθεσή του εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν πρέπει αυτή την περίοδο να επιβάλλουμε επιπρόσθετες φορολογίες στην ακίνητη περιουσία, γιατί ακριβώς θα πρέπει να περιοριστούμε στο κόστος, το διοικητικό κόστος της υλοποίησης και της εφαρμογής αυτού του συστήματος. Τις απόψεις συμμερίζονται και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.